κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τόλια, καλημέρα και στους ακρότες του σταθμού. Θα ξεκινήσω κάπως έτσι πιο με το μεγάλο κάδρο, πιο ιδεολογικά. Επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση αν η επιστήμη και οι προτάσεις της Επιτροπής προηγούνται της πολιτικής, το ΚΚΕ πώς προσεγγίζει αυτή την αλήθεια, κύριε Λαμπρούλη? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση, αν θέλετε, που καλείται, εκδίδικη και καλείται να διαχειριστεί το όλο ζήτημα και στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλεί το κοινό νου. Στην ουσία λέγοντας ότι ο ιός, για παράδειγμα, δεν κολλάει στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία, και αναφέρομαι στις πρόσφατες αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά κλάδων που έρονται τα μέτρα και επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Με περιορισμούς έρονται πάντως, δεν είπαν ότι δεν κολλάνε. Ναι, λέω ότι ο ιός δεν κολλάει, για παράδειγμα, σε αεροπλάνα και ξενοδοχεία που θα μεταφέρουν και θα φιλοξενούν τουρίστες, και βέβαια αυτή τη φορά προσαρμόζονται στην ανάγκη αυτή. Ποια ανάγκη? Το ίδιο των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί δείτε, κύριε Τόλια, τι επιβεβαιώνεται? Ότι όπως και κατά τη διάρκεια του lockdown, έτσι και τώρα, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, να το βάλω έτσι, οι όποιες αποφάσεις παίρνονται με ένα κριτήριο. Και ποιο είναι αυτό? Όχι η προστασία της υγείας του λαού, αλλά με βάση τις ανάγκες του ίδιου του συστήματος. Άρα το αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά. Των μεγάλων μονοπωλιακών συμφερόντων. Και βεβαίως την κατεύθυνση ενίσχυσης της κερδοφορίας τους, τα πλαίσια ανάκαμψη από την όποια χασούρα είχαν έως τώρα. Κύριε Λαμπρούλη, έχει ενδιαφέρον τώρα αυτή η προσέγγιση? Δηλαδή, μισό λεπτό, εσείς θεωρείτε ότι οι επιστήμονες δηλαδή υποκύπτουν στα αδόγματα, ας πούμε, του καπιταλισμού και της λειτουργίας του? Μα με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι τώρα, αυτό γίνεται πάντα, διαχρονικά γίνεται. Ακόμα και στις μελέτες για τα φάρμακα και στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου. Έχει αποδειχθεί περίτρενα αυτό το πράγμα, αν θέλετε. Αλλά και σε μια σειρά. Μα δείτε, εδώ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έχουν γραφτεί σε εφημερίδες στη χώρα μας μελέτες, οι οποίες βάζουν το εξής δίλημα, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ότι σε μια ενδεχόμενη ύφεση, με ένα υψηλό ποσοστό, ενδεχομένως 10%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αν θα προκαλέσει περισσότερα θύματα αυτή, λοιπόν, η ύφεση, από μια σε σχέση με μια μαζική διάδοση από την πανδημία. 19. Ναι, από την πανδημία. Δηλαδή, στην ουσία, τι λένε στο λαό, τι καλούν το λαό? Καλούν το λαό να διαλέξει αν θα φρενεί θύματα λόγω της μαζικής και απότομης πτώχειας που φέρνει η καπιταλιστική κρίση, η οποία είναι στον παρόδο, είχε ξεκινήσει, σημάδια της είχαμε πριν την έναρξη της πανδημίας. Απλώς η πανδημία, όπως έχουμε πει, λειτουργήσε και σαν καταλύτης στην επιδείνωση, αν θέλετε, της καπιταλιστικής κρίσης. Έτσι, λοιπόν, βάζουν το λαό να διαλέξει αν θα φρενεί, λοιπόν, θύματα από μια μαζική και απότομη φτώχεια που μπορεί να φέρει η καπιταλιστική κρίση ή λόγω των ελλείψεων στο σύστημα υγείας. Αυτό αναδεικνύονται μέσα από τις μελέτες. Και μάλιστα απόδειξη γι' αυτό είναι αυτό που αναφέρονται σε αυτές τις μελέτες περί βιωσιμότητας της καπιταλιστικής οικονομίας. Να, λοιπόν, ποια είναι η μεγάλη αντίφαση, κύριε Τόλια, κατά τη γνώμη μας, και αυτό πρέπει να κατανοήσει ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, για τη φάση σε αυτών των επιτελείων, των αστικών επιτελείων, στη διαχείριση, για παράδειγμα, της πανδημίας. Και οι παλινοδίες και οι προσαρμογές τους, ανάλογα με το πόσο εκτιμούν ότι μπορεί να διασωθεί η καπιταλιστική κερδοφορία, και μάλιστα ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση φαίνονται, αναδεικνύονται και τα ξεπερασμένα όρια αυτού του άρτιου συστήματος. Γιατί οι μελέτες, επειδή μου είπατε, βάλατε το ερώτημα μάλλον, για το αν αξιοποιούνται ή όχι. Βεβαίως, δεν υπάρχουν καθοδηγούμενες μελέτες. Αυτό το ξέρουν περίτρανα. Και μάλιστα, βεβαίως. Κύριε Λαμπρούλη, πάρα πολύ να καλά πάμε αυτό. Γιατί, εντάξει, αυτό είναι ένα περίγραμμα. Δεν μπορεί πριν από ένα μήνα με ένα lockdown, με όλα αυτά που να μην τα επαναλαμβάνουμε, γνωρίζετε, που έγινε κυρίως στη βάση ότι δεν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα υγείας που θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις λόγω πανδημίας, και ξαφνικά να παίρνονται μέτρα επιλεκτικά, αν θέλετε, σε τομείς, περιοχές κτλ. Προκειμένου τι? Να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα μεγάλων
μονοπωλιακών ομίλων. Περνώντας πάντως, να με συγχωρείτε, είτε στον τουρισμό είτε σε άλλους κλάδους. Περνώντας πάντως στα επιμέρους με αυτή την αλήθεια. Για παράδειγμα, σήμερα το ΚΚΕ μιλάει για ανοιχτές παραλίες χωρίς εισιτήριο. Είναι η συγκυρία που ψάχνουμε παραλίες αραιές, μάλλον, όχι να τις πυκνώσουμε. Δεν είναι λίγο αντιφατική αυτή η προσέγγιση του ΚΚΕ? Κάθε άλλο. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Δήμους. Γίνεται λόγος πολύ για την Αττική, γιατί εδώ είναι συγκεντρωμένος ο μισός και πλέον πληθυσμός της χώρας. Αλλά και πανελλαδικά, αν θέλετε, είναι συνολικό το θέμα, αφορά όλη την επικράτεια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση συνεργασία με τους Δήμους, εμείς λέμε ότι θα πρέπει και οφείλει να εξασφαλίσει όχι μόνο να ανοίξουν οι παραλίες, αλλά και αυτό να γίνεται με ελεύθερη είσοδο. Προκειμένου και τα φαινόμενα συνωστισμού να αποδεχθούν, αλλά βεβαίως και το δικαίωμα του λαού στην αναψυχή. Να εξασφαλιστεί. Και βεβαίως η κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, με τον κόσμο να συνοστίζεται, στις ελάχιστες, το σημειώνουμε αυτό, ελάχιστες και το ξέρετε κι εσείς, ελάχιστες ελεύθερες παραλίες, που υπάρχουν την ίδια στιγμή μεγάλες ιδιωτικές, παραμένουν κλειστές. Και αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και είναι προφανώς ένα ζήτημα, η ικανοποίηση δηλαδή του δικαιώματος της αναψυχής, με συνθήκες ασφάλειας φυσικά, να ανοίξουν οι παραλίες, αυτό λέμε εμείς, και οι ιδιωτικές, αλλά και ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση του κόσμου και χωρίς να πληρώνει ο κόσμος. Τα διότι κινήματα... και να θέλει να μπει στις ιδιωτικές, το εισιτήριο είναι πανάκριβο. Τα κινήματα για τις πλατείες, για παράδειγμα, που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, πώς τα προσεγγίζει το ΚΚΕ? Πιστεύετε ότι έχουν δίκιο, δηλαδή, ή θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα απόστασης λόγω κορονοϊού? Κοιτάξτε, εμείς ως κόμμα το έχουμε αποδείξει περίτρανα και αν θέλετε με αποκορύφωμα την Πρωτομαγιά. Ότι και οι μάσκες μπορεί να χρησιμοποιούνται και πρέπει, έτσι. Και τα μέτρα μπορεί να λαμβάνονται, τα υγειονομικά μέτρα εννοώ, αλλά και από την άλλη μεριά και το δικαίωμα στο να εκφράσεις τις πολιτικές σου θέσεις, διεκδικήσεις, απόψεις, επίσης μπορεί να διασφαλιστεί. Άρα ασύνταχτες διαδηλώσεις δεν είναι μέσα στα δικά σας σχέδια. Οι ασύνταχτες διαδηλώσεις αντιμετωπίζετε επιφυλακτικά. Κύριε Τόλια, επαναλαμβάνω κάτι το οποίο έγινε όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά και πανευρωπαϊκά και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, γνωστό με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο για τις συγκεκριμένες διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, συγκεκριμένα στην Πρωτομαγιά. Αλλά αυτό ισχύει και για άλλες περιπτώσεις. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Λαμπρούλη, είναι παραπίνητον βέβαια, επιμέρους, και δεν αφορά στον κορονοϊό. Το ΚΚΕ πώς αντιμετωπίζει το θέμα της μετάδοσης μαθημάτων με κάμερες από το σχολείο λόγω των έκτακτων συνδικών που ζούμε? Αυτό γίνεται λόγος για την τροπολογία, λέτε, ναι, βέβαια, που σκέφτεται να καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας. Όχι, την έχει καταθέσει ήδη, ναι. Ναι, την έχει καταθέσει. Εμείς θεωρούμε καταρχήν στο σύνολο του νομοσχεδίου, για την παιδεία που φέρνει η κυρία Κεραμέως, η κυβέρνηση, έχουμε καταθέσει από την αρχή την άποψη και το αίτημα για απόσυρση αυτού του αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχεδίου, που είναι και αντιπαιδαγωγικού. Αλλά επίσης την απόσυρση αλίμονο του αντιπαιδαγωγικού μέτρου της τοποθέτησης καμερών στις αίθουσες διδασκαλίας και τη μετατροπή του σε reality. Στόχος όμως, δείτε τώρα το βροντερό μήνυμα, αν θέλετε μήνυμα στην κυβέρνηση, το βροντερό μήνυμα στην κυβέρνηση, το δώσαν και στα αντιεκπαιδευτικά της σχέδια, δόθηκε τις προηγούμενες μέρες και χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε αρκετές περιοχές στη χώρα μας, για την απόσυρση αυτού του απαράδεκτου νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Γιατί, κύριε Τόλη, επιτρέψτε μου, εάν η κυβέρνηση μέσα σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργήσει το υγειονομικό ζήτημα της πανδημίας, προτάσει ως αναγκαιότητα όλα αυτά τα μέτρα που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, που χειροτερεύει τη λειτουργία του σχολείου, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, όταν προϋπόθεση για να λειτουργήσουν μπροστά μέσα στην πανδημία, στην εξέλιξή της, τέλος πάντων, τα σχολεία θα πρέπει οι μαθητές
να είναι 15, τέλος πάντων να είναι η μισή τάξη από ό,τι είναι, η κυβέρνηση αυξάνει τον αριθμό ανατάξει των μαθητών στα 26 άτομα. Μετατρέπεται κατ' επέκταση το λύκειο ακόμη περισσότερο σε αρένα εξεταστική με την επαναφορά της τράπεζας. Διαφωνείτε και με τις κάμερες. Άλλα ζητήματα. Μάλιστα. Φυσικά βεβαίως και διαφωνούμε και με αυτό. Και βεβαίως είναι κατάπληστη, επαναλαμβάνω, η τροπολογία που προβλέπει τις κάμερες μέσα στην τάξη και την μετατροπή, όπως είπα, του μαθήματος σε reality. Και ζητούμε από την κυβέρνηση όχι μόνο την τροπολογία, αλλά και το νομοσχέδιο να μην τολμήσει να το φέρει, ούτε καν να το σκέφτεται να το φέρει. Να το καταθέσει στη Βουλή. Κύριε Λαμπρούλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την συζήτηση αυτή. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλημέρα.